Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα στο στούντιο δεν έχουμε πάρα πολύ κόσμο όπως χθες. Έχουμε δύο απουσίες, το δίδυμο Ντέλλας και Ισμύρ. Αποχώρησε οικειοθελώς γιατί δέχτηκε έντονες πιέσεις από τα σκληρά αφεντικά του ενός για να επανέλθει στη δουλειά και να μην κάνει λίγο το όραμά του πραγματικότητα, να ζήσει δηλαδή όμορφα μερικές ραδιοφωνικές στιγμές. Ο κύριος Ντέλλας επέστρεψε στην επιχείρησή του και φτιάχνει τα ενδέσματά του. Στη θέση του σήμερα, γιατί και είναι η τελευταία μέρα απουσίας του Σταύρου του Κόλκα, από Δευτέρα θα είμαστε και πάλι μαζί κανονικά, η Βασιλική η εκπομπή θα γίνει όπως πρέπει. Έχουμε σήμερα λοιπόν μεταγραφή από τη Χαλκιδική, το γνωστό σε όλους, ακρεφνή παοκτσή, Αλέκο. Καλησπέρα σας κύριε Αλέκο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε σένα, καλησπέρα και σε όλους αυτούς που μας ακούν. Λοιπόν, ο κύριος Αλέκος θα μας βοηθήσει σήμερα στην εκπομπή. Θα μιλήσουμε αρχικά για τον ΠΑΟΚ, θα ανταλλάξουμε απόψεις. Στη συνέχεια και το μεγάλο του θρίαμβο φυσικά το 1-4 μέσα στον Μπορισό Φαρίνα, η συγκλονιστική αυτή εμφάνιση της ομάδας μας. Και θα μιλήσουμε φυσικά και στοιχηματικά στην εκπομπή την οποία την αγκαλιάζει η GoalBet. Λοιπόν, κύριε Αλέκο, χθες είδαμε ένα ΠΑΟΚ διαστημικό, να πω αρχικά εγώ την άποψή μου. Έναν Ζαμπά, ο οποίος ήταν κανονικά να τον πιει στο ποτήρι. Μια ομάδα η οποία ξεχύλιζε από ενέργεια, από διάθεση. Και φυσικά πήγε πάρα πολύ καλά στο πρώτο 20 λεπτό, όταν 18 λεπτό στην ουσία, όταν και διαμόρφωσε το 0-3. Για πείτε μου λίγο την άποψή σας για το Ζαμπά χθες, τι είδατε από αυτό το παίχτη? Χθες ήταν η καλύτερη εμφάνιση του Ζαμπά. Αυτό που όλοι περιμέναμε κάποια στιγμή να δούμε, το είδαμε χθες. Τα ποσά που δαπανήθηκαν για να έρθει στον ΠΑΟΚ αρχίζουν να πιάνουν τόπο. Άρα κάποιοι κάτι είδαν και έτσι το έφεραν ακριβώς αυτόν τον παίχτη. Δηλαδή εγώ είδα χθες ένα ποδοσφαιριστή 20χρονο με πολύ έντονη προσωπικότητα να ζητάει την μπάλα, να κάνει ωραίες επαφές με αυτήν, να είναι winger, να πηγαίνει δηλαδή επάνω στον αντίπαλο, να δημιουργεί υπεραριθμία με τον τριπλάρι και μετά, να κάνει μια απίστευτη σέντρα στο πρώτο γκολ και να κάνει το τέλειο τελείωμα ο Πρίγιοβιτς, γυρνώντας το σώμα του με την κεφαλιά στην άλλη γωνία, όπως πρέπει. Στο δεύτερο γκολ είδαμε να κάνει μια καταπληκτική ενέργεια, ευνοήθηκε λίγο από την τύχη στη στιγμή που γλίστρησε ο ποδοσφαιριστής το αντίπαλο δεξί μπακ. Μπήκε όμως και έστειλε την μπάλα να τη σουτάρει και την έστειλε να αναπαυτεί στα δίχτυα του τερματοφύλακα της Μπάτε Μπορίσοφ. Στο τρίτο δε γκολ έκανε καταπληκτική επαφή, καταπληκτικό δεξί από το αριστερό στο δεξί και τέλειο τελείωμα στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακα. Και στο τέταρτο τον γκολ έγινε σε μια υποδειγματική ασίστ στον Μπέλκα, ο οποίος πλέον για μένα είναι ένας έτοιμος ποδοσφαιριστής, δεν υπάρχει ούτε ταλέντο ούτε τίποτα. Ένας ποδοσφαιριστής που είναι και στην Εθνική Ελλάδος και θα πάρουμε πάρα πολλά πράγματα από αυτόν στο άμεσο μέλλον. Αυτή η νίκη του ΠΑΟΚ, κύριε Αλέκο, μας πιστεύετε ότι σηματοδοτεί και εμφάνιση, να ξεκινήσουμε πλέον και καλές εμφανίσεις με τον ΠΑΟΚ μετά το μέτριο ξεκίνημά του με εκπληκτικά αποτελέσματα? Όλοι ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ έκανε μέχρι τώρα 16 πολύ δύσκολα μάτς και τα 16 ήταν ένα πιο φωτιά, δύσκολο από το άλλο, φωτιά. Κάποια στιγμή τώρα μετά το μάτς της Κυριακής θα έχει την ευκαιρία να κάνει ένα διάλειμμα και οι ποδοσφαιριστές να πάρουν λίγες ανάσεις κτλ. Και έπειτα τα μάτς που ακολουθούν, που έχουν δυσκολίες, γιατί είναι μέσα ο Άρης, είναι μέσα ο Παναθηναϊκός, θα έχουμε μάτς με μεγάλες δυσκολίες, αλλά πιστεύω ότι θα αρχίσει να παίζει και καλύτερη μπάλα. Να δικαιώσει και τις προσδοκίες μας, να συνδυάσει δηλαδή απόλυτα αυτό το αποτέλεσμα το οποίο το παίρνει ως τώρα στον έπακρο βαθμό, να το συνδυάσει και με καλές εμφανίσεις. Ακριβώς. Για να φτάσουμε στο επιθυμητό. Ακριβώς. Καλή μπάλα και καλές εμφανίσεις. Αν και μέχρι τώρα, εκτός από το μάτς με τον Ολυμπιακό, δεν νομίζω ότι δεν έπαιξε καλή μπάλα. Είχε καλά διαστήματα. Και με την ΑΕΚ που κερδίσαμε εύκολα στην ουσία το 2-0, είναι ένα εύκολο σκορ. Ένα ιταλικό σκορ. Δηλαδή, όταν ιταλικό σκορ, το λέτε αυτό επειδή ζήσατε στην Ιταλία πολλά χρόνια? Ακριβώς. Οι Ιταλοί δηλαδή θα τους λέτε ότι είναι πιο ουσιαστικοί, πιο κοινικοί ποδοσφαιρικά. Η Ιταλική ομάδα όταν κέρδιζε 2-0 δεν έβλεπε ούτε πώς έπαιζε, ούτε την απόδοση των παικτών. Έβλεπε ότι κέρδισε τελικό εύκολα το μάτς με 2-0. Ήταν είναι ένα καθαρό σκορ. Ένα καθαρό μάτς. Καθαρό σκορ. Ναι. Τώρα, αν η αντίπαλη ομάδα είχε τα δοκάρια, είχε τις ευκαιρίες, έπαιζε, είχε την κατοχή κτλ., δεν ενδιέφερε κανένα. Ευκαιρίες έχει ο Μασούτης, δεν λέει κάτι σε αυτό. Έχουν τα σούπερ μάρκετ, έχει τόσους κόσμους.
πάντοτε μετράει το τελικό αποτέλεσμα. Ναι. Εγώ θα σταθώ λίγο, αν και τα είπες όλα τέλεια, έκανες μια τρομερή ανάλυση και για το Ζαμπάλα και για το μάτς το χθεσινό στην Λευκορωσία, που ήταν ένα δύσκολο μάτς. Πολύ Πάτε τώρα... Μπορίσοφ είναι μια ομάδα η οποία την τελευταία δεκαετία έχει παίξει 4 φορές σε ομίλους Champions League. Αυτό ακριβώς. Πολλοί βλέπουν το σκορ και λένε ποια Μπάτε Μπορίσοφ, μερικοί έλεγαν Μπάτε Σκύλια κτλ. Μπάτε Μπορίσοφ είναι ένα όνομα και έκανε κάποια στιγμή κάτι μεταγραφές που στην Ελλάδα δεν ερχόντουσαν αυτοί οι παίχτες. Έτσι ακριβώς, γιατί ήταν ομάδα Champions League. Ήταν ομάδα Champions League. Και δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι ο ΠΑΟΚ ήδη έχει κάνει 4 ταξίδια στο εξωτερικό, σε Ελβετία, σε Ρωσία, χθες στη Λευκορωσία και στην Πορτογαλία και δεν έχασε πουθενά. Ακριβώς. Θυμάμαι και κάποια στιγμή, γιατί ήμουνα λίγο εμπλεκόμενος, να έρθει ο Κέσμαν στην Ελλάδα στον ΠΑΟΚ να παίξει και δεν ήρθε και πήγε στην Πάτη Μπορίσοφ. Κέσμαν. Ο Κέσμαν, το center forward της Αϊτχόβεν με πολλά γκολ, ο κοντός, ο γρήγορος. Στην Τσέλσι νομίζω έπαιξε. Πέρασε από εκεί. Πέρασε από την Ιταλία μετά κτλ. Λοιπόν, δεν ήταν ομάδα όπως μερικοί οι συμπολίτες κάτω στην Αθήνα πάνε να την μειώσουν. Ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ τώρα θα δέχεται οργανωμένο έγκλημα επίθεσης από όλους, έτσι παρασκηνιακά, και εκεί πρέπει να δυναμωθεί, όπως εγώ θεωρώ ότι δυναμώνεται ώρα με την ώρα και όχι μέρα με τη μέρα, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα χτυπήματα τα οποία θα είναι πολλά και κάτω από τη μέση και θα είναι μαχαιριές, όχι απλή μαχαιριά, θα σε γυρνάνε και το μαχαίρι μέσα στην κοιλιά για να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι τα λάθη τα περσινά φέτος δεν θα επαναληφθούν. Αυτό είμαστε βέβαιοι. Είμαστε βέβαιοι. Το δεις εξ αμαρτήν ούκ ανδρός σοφοεστή. Το λέει και ο λαός μας αυτό. Να κλείσουμε λίγο τώρα την ενότητα με τον ΠΑΟ και να πάμε στα στοιχηματικά μας. Έτσι, να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας. Χθες ήμασταν συγκλονιστικοί. Ναι. Και χωρίς κανένα λάθος. Όποιοι μας ακολούθησαν σήμερα πήγαν στο ταμείο και κάνανε τις κινήσεις που πρέπει, βγάλαν τα χρήματά τους και κοιμούνται τώρα στη δεξιά ή αριστερή τους τσέπη. Τα χρήματα λοιπόν χοροπηδάνε στην τσεπούλα τους. Αν μας άκουσαν πιστά, όπως πιστά ακολουθούν τα σκυλιά τα αφεντικά τους. Έτσι. Λοιπόν, οπότε πρέπει να πούμε ότι μια σωστή πρόβλεψη, πέρα από τύχη, στοιχηματική, είναι ορθή κρίση. Είναι μια ορθή κρίση η οποία βασίζεται σε σωστές πληροφορίες. Χθες σας δείξαμε εμείς τα μάτς, σας δείξαμε το δρόμο. Όσοι ακολούθησαν, κάνανε πολύ καλά. Όσοι δεν ακολούθησαν, κακό του κεφαλιού τους. Η GoalBet πλήρωσε τους πάντες και τα πάντα χθες. Έτσι. Και λοιπόν, Σοφία μας, αφού σε καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας. Ναι. Τι η GoalBet σε χθες δέχτηκε μερικά χτυπήματα. Εντάξει, έτσι. Τι να κάνουμε. Αλλά αυτά είναι μέσα στη ζωή. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο. Όλες οι μεγάλες στοιχηματικές. Έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει να είναι. Γιατί πέρασε η Μίλαν. Δίνεις, παίρνεις. Έτσι πάει. Έτσι, έτσι. Όλα στη ζωή είναι δούνε και λαβίν. Από τη διαφορά κάνεις το σύν σου ή το μείον σου. Απλώς εγώ πριν μας πεις τα της GoalBet, θέλω να πω το εξής για να μιλήσω ένα κανόνα στοιχηματικό που θέλω να σας περάσω από την εμπειρία μου γενικότερα στον χώρο του τζόγου. Είναι ότι ένας καλός παίκτης πρέπει να είναι καλός και στη νίκη και στην ήττα. Εκεί να προσπαθήσει να ισορροπήσει. Γιατί να ξέρετε, αυτή θα είναι η ατάκα που θα σας ακολουθεί πάντα. Έτσι, τα χρήματα τελειώνουν, οι αγώνες ποτέ. Σοφία μας, σήμερα σε ποιο χώρο θα μας οδηγήσει στην GoalBet, τι έχουμε από... Λοιπόν, εντάξει, έρχεται Παρασκευή Σαββατοκύριακο, έχουμε αρκετούς αγώνες, έτσι. Εμείς μετά... Θα είναι ένα έντονο. Έντονο στοιχηματικά λοιπόν Σαββατοκύριακο. Σήμερα έχουμε μηδενική γκανιότα Γερμανία Bundesliga, Werder Bremen με την Wolfsburg και Αγγλία Premier. Η Wolfsburg είναι μια ομάδα που ακούει στο προσωνύμιο σύχαμα. Οι λύκοι μπορούν να μπερδέψουν το μπέρδεμα, μπορούν να κουράσουν την κούραση. Είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να βρεις ποτέ το τι θα κάνει. Και έχουμε και Αγγλία Premier, Brighton με την West Ham, 10 η ώρα. Φυσικά είναι... έχουμε Γαλλία, έχουμε Ιταλία, Ελλάδα. Ναι. Εμείς θα δώσουμε και τα προγνωστικά μας για Ελλάδα. Έχουμε και δίπλα μας το φίλο μας τον Αλέκο. Να ξέρεις, η Σοφία, γιατί τώρα τον βλέπεις εσύ, κάνει τεμπούτο, τώρα χαιρετιέστε. Βεβαίως. Ωραία. Και στην Ελλάδα λοιπόν, για να πάμε να ξεκινήσουμε. Πριν να... ξεκινήσουμε, ναι, επειδή παρέλαβα τα εισιτήρια. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, να αναφέρουμε ότι στέλνετε FM κενό. Το username ή το ID που έχετε στην GoalBet, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε λογαριασμό στην GoalBet. Όποιος δεν έχει λογαριασμό στην GoalBet μπορεί να κάνει τώρα, άμεσα και γρήγορα. Στέλνετε λοιπόν το μήνυμά σας στο 54526, γιατί στο τέλος της εκπομπής τι κάνουμε, κληρώνουμε 5 εισιτήρια για την Κυριακή για τον αγώνα
ΠΑΟΚ Απόλλων. Φυσικά προσφορά της Goldbet, να το πούμε και αυτό, που είναι πάντα δίπλα μας σε όλα. Έτσι ακριβώς. Και δίπλα μας επίσης τον Αλέκο που έχουμε, το γνωστό αυτό, ένα κεντρικό διευθυντή των απανταχού καζίνο παύλα ξενοδοχειακών μονάδων της Ελλάδος, είναι ο διευθυντής των διευθυντών. Αν οι διευθυντές είχαν διευθυντή, αυτός θα ήταν ο Αλέκος, ο κορυφαίος όλων. Ναι. Και λέμε το εξής, ο άνθρωπος είναι και μάγος στο στοίχημα, κανονικός, ο χρειά μπροστά του ο Χάρι Πότερ, γιατί στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, τον πρόσφατο, έπαιξε στην Goldbet 100 ευρώ, ακριβές σκορ, 4-2, την Γαλλία με την Κροατία. Ένα ποσοστό που ήταν 100 ποσοστό. Έβαλε 100 ευρώ και πήγε και πληρώθηκε 10.000 ευρώ. Κύριε Αλέκο, πώς βγάλατε την τρομερή ενέργεια, τρομερή σκέψη? Για πείτε μας λίγο το σκηνικό. Και όχι μόνο αυτό, νίκη Γαλλίας φυσικά και σκόρερ anytime το Pogba. Βέβαια. Και εκεί δικαιωθήκατε. Ήταν η επιλογή σας, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Ναι, θέμα τύχης νομίζω. Ήταν τύχη καθαρή. Καθαρή, φυσικά. Έπαιξα δύο σκόρ, έπαιξα και το 1-0 και έπειτα έβλεπα αν ανοίξει το μάτς. Ένα σκορ που μου αρέσει γενικά είναι το 4-2. Βεβαίως. Και το έβαλα 4-2. Τώρα που μιλάμε γι' αυτό, να κάνουμε μια απλή αναφορά στα χθεσινά τα μάτς, τα οποία ήταν μάτς στοιχήματος, ήταν μάτς με πολλά γκολ. Η Μίλαν μας δικαίωσε απόλυτα στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Αν και βρέθηκε αρχικά πίσω στο σκορ, ένας Ολυμπιακός που είπαμε ότι έχει βαθύ ρόστερ, παρέταξε μια εντεκάδα εντελώς διαφορετική από αυτή με του ΠΑΟΚ. Έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ στη σέντρα του Κούτρη με τα αριστερό. Πετάχτηκε αυτός ο Γκερέρο. Έκανε μια απίστευτη κεφαλιά πανέμορφη και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ρέινα. Στη συνέχεια όμως η Μίλαν αντέδρασε. Ήταν τυχερός ο Ολυμπιακός που δεν δέχτηκε την ισοφάριση και την ανατροπή από το ημίχρονο. Αλλά στη συνέχεια, στο πλήρωμα του χρόνου, στο 9 λεπτό 65-74, δέχτηκε 3 γκολ. Έτσι, και ήρθε, αποκαταστάθηκε η ισορροπία. Ήταν ένα μάτς το οποίο το τίμησαν πάρα πολλοί παίκτες του στοιχήματος, τον Άσο της Μίλαν. Όπως επίσης και τον Άσο της Σάλτσμπουργκ, ο οποίος έγινε με ανατροπή, προηγήθηκε η Celtic 0-1 και στη συνέχεια δέχτηκε 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι να διορθώσω, να πω κάτι πάνω σε αυτά, ότι πολλοί στο μάτς του Ολυμπιακού με την Μίλαν έπαιζαν και over και scorer anytime Higuain. Higuain, βέβαια. Βέβαια, ο οποίος έκανε ένα υπέροχο γκολ. Θέλω την άποψή σας για αυτά τα μεγάλα τα center forward της Ευρώπης. Ποια σας αρέσουν εσάς, κύριε Αλέκο μας? Το αυτό του ποδοσφαίρου, το εν ενεργεία ποδοσφαίρου. Εν ενεργεία. Μην με λέτε τους παλιούς, να κάνουμε μια συζήτηση για αυτά τα center forward. Δηλαδή ο Higuain είναι στις προτιμήσεις σας? Είναι στους πέντε κορυφαίους για εσάς? Είναι. Είναι μέσα ο Higuain. Είναι άνθρωπος που βλέπει πάντοτε την εστία σαν βαρέλι, αυτό που λέμε. Βεβαίως. Μεγάλη καριέρα. Ρεάλ, Νάπολη, Γιουβέντους, Μίλαν τώρα. Εθνική, αν και δεν έχει βάλει πάρα πολλά γκολ νομίζω στην εθνική Αργεντινής, αλλά είναι ένα σεντρεφόρ που κάθε ομάδα θα ήθελε να έχει. Εδώ στην Ελλάδα περισσότερο, να δούμε τώρα τα σεντρεφόρ. Δεν υπάρχουν μεγάλα σεντρεφόρ. Και στην Ευρώπη, εγώ θέλω να πείτε ποδοσφαιριστές που σας αρέσουν, που βάζουν την μπάλα με ευκολία στο πλεκτό. Είτε είναι κοντή, είτε είναι ψηλή, ανάλογα το σεντρεφόρ της αρισκίας σας. Τη γνώμη σας. Στην Ιταλία υπάρχουν δύο καλά σεντρεφόρ. Ο Ικάρντι της Ίντερ. Βέβαια, αυτόν ακριβώς περίμενα να ακούσω, αν θα μου λέγατε. Ο Μάουρο Ικάρντι. Πικτούρα. Και της Νάπολη, ο... δεν θυμάμαι. Ο Μέρτενς. Όχι, το συντρεφόρ. Ο Μιλίκ. Ιταλός. Ιταλός στην Νάπολη. Ιταλο-Αργεντινός. Τέλος πάντων δεν μου έρχεται τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι. Ο Ντιμπάλα. Ο Ντιμπάλα δεν είναι συντρεφόρ, παίζει λίγο... λίγο πιο πίσω, λέτε. Πιο πίσω. Πολλές φορές και δεκάρι, ή βγαίνει και στα πλάγια. Γλυκές επαφές. Έχει εύκολο τον γκολ και αυτός. Από την Ισπανία. Στην Ισπανία υπάρχουν πολύ καλοί παίχτες μπροστά. Αν και η μπάλα φτάνει πολύ δύσκολα σε αυτούς, αλλά βάζουν πολύ όμορφα γκολ. Τώρα, ονόματα να πούμε. Χάθηκαν τα μεγάλα σεντρεφόρ. Περισσότερο στο παρελθόν και στη δεκαετία του 80 υπήρχαν σεντρεφόρ με την έννοια. Τις λέξεις σεντρεφόρ. Φαντάζομαι ότι αναφέρεσαι στον Μάρκο Βαμπάστεν. Μάρκο Βαμπάστεν. Της Νάπολη ο Καρέκα. Υπήρχαν πολύ μεγάλα σεντρεφόρ. Από εκεί και πέρα
η θέση αυτή λίγο πάει και να ρωτάω είναι πιο αυτό, δύσκολη. Ρωτάω για αυτή τη θέση, γιατί ξέρω ότι στα νεανικά σας και εφηβικά σας χρόνια κάνατε τα δίχτυα να αναστενάζουν παίζοντας σε μικρά τοπικά καφενεία της Ιταλίας, παύλαβες τεχνικά σωματεία. Γιατί σε κατηδίαν συζητήσεις με λέγατε ότι είστε ένα κράμα μεταξύ του Μάρκο Βαν Μπάστεν και του Ρουτ Γκούλιτ. Μάλιστα, αυτός είστε λοιπόν, για να παρουσιάσουμε στους ακροατές το ποιος είναι ο συγκαθήμενος. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, συμφωνώ. Αυτό συμφωνείτε απολύτως. Σοφία, εσύ σήμερα στο κομμάτι παρακαλώ. Το ελληνικό πρωτάθλημα Παρασαββάτου Κυριακής Δευτέρας που έχει τα μάτς της πρώτης εθνικής. Μάλιστα. Θα σε βάλουμε σιγά σιγά και σένα στο χώρο και στην αγκαλιά να του. Να με βάλετε, να ξεκινήσω. Γιατί εγώ θέλω σιγά σιγά να σε βάλω. Θέλω να ξεκινήσω από τα σίγουρα όμως εγώ. Ναι, είπαμε σίγουρα δεν υπάρχει τίποτε στο στοίχημα. Εντάξει. Να πάμε με ένα ποσοστό 80% σιγουριάς. Μάλιστα, μάλιστα. Έτσι. Καλά. Αυτά τα γυναικεία τα ξέρω εγώ. Το 80% και τα 90%. Λοιπόν. Όπως η Goldbet που προσφέρει σιγουριά, έτσι και εγώ θέλω μια σιγουριά. Η Goldbet πέρα από τη σιγουριά προσφέρει και διαστημικές αποδόσεις. Γιατί είναι απλό, κύριοι και κυρίες που ασχολείστε με το χώρο του τζόγου, βλέπετε μια στοιχηματική εταιρεία, μεγάλη, μεσαία, μικρή, και δίπλα βάλτε να κάνετε ακριβώς τη σύγκρισή σας μεταξύ Goldbet και οποιασδήποτε άλλης εταιρείας για να καταλάβετε τη χαοτική διαφορά που υπάρχει στα ποσοστά. Να πάμε λοιπόν λίγο να δώσουμε την νικήτρια στήλη κατά την άποψή μου και στη συνέχεια και τον κύριο Αλέκο θα ρωτήσουμε. Την νικήτρια στήλη και πού θα εστιάσω εγώ για την Ελλάδα, το οποίο ελληνικό πρωτάθλημα η Super League ξεκινάει αύριο με το match Πανιώνιος Άρης, το οποίο είναι σε 6 και 4. Εγώ σε αυτό το παιχνίδι θα δώσω τον άσο του Πανιωνίου. Το αφήνω λίγο κενό γιατί ξέρω ότι υπάρχει αρκετό βρίσιμο από τους φίλους Αριανούς. Αλλά και τι να κάνουμε, κρίνουμε ποδοσφαιρικά. Βλέπω ότι ο πεινασμένος Πανιώνιος θα μπορέσει να κερδίσει τον Άρη, ο οποίος εκστράτευσε και στα Γιάννενα και εκεί έχασε. Έτσι. Ένας Άρης ο οποίος όμως έχει ένα καταπληκτικό νούμερο, έχει δεχτεί μόνο ένα γκολ και έχει σκοράρει 9 φορές. Έβγε τους αυτό. Η άποψή μου όμως εμένα είναι Πανιώνιος Άρης άσος. Στη συνέχεια θα τοποθετηθώ θα παίξω τον άσο της Τρίπολης με τον Παναθηναϊκό. Είναι η πρώτη φορά που θα πάω κόντρα σε αυτά τα λεγόμενά μου ότι μια ομάδα που κερδίζει πρέπει να την παίζουμε συνέχεια και όταν χάσει έχασε δεν πειράζει, θα μας έχει δώσει πολλές φορές τα όποια χρήματά μας. Αλλά η Τρίπολη έχει παίξει καλά σε όλα τα μάτς με τις μεγάλες ομάδες, τα πολέμησε μέχρι τελευταία ζρανίδος του αίματος, έχασε, γιατί γίνεται αυτό με στο ποδόσφαιρο να παίζει πάρα πολύ καλά και να χάνει, αυτή είναι η γοητεία του αθλήματος, και θεωρώ ότι θα κάνει μια νίκη με τον Παναθηναϊκό και είναι και πάρα πολύ καλό το ποσοστό. Και θα κλείσω με το διπλό της Κυριακής το βράδυ στο μεγάλο ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός, διπλό στον Ολυμπιακό, ο οποίος θεωρώ ότι είναι πιο καλή ομάδα από την ΑΕΚ και θα κερδίσει μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Λοιπόν, για το ελληνικό πρωτάθλημα, η πρόγνωση δική μου είναι Πανιώνιος, Τρίπολη και Ολυμπιακός. Ποσοστά τεράστια, έτσι, που σας δίνουν ένα πάρα πολύ καλό νούμερο στα όποια χρήματα θέλετε να βάλετε. Και φυσικά αν 5 ευρώ, 5 ευρώ, 8, 8. Κατευθείαν ανάληψη από την Goldbet. Γρήγορα. Ακαριέα. Ακαριέα, εννοείται. Ακαριέα, κατευθείαν παίρνει τα λεφτά και ορμάται. Θέλω λίγο να κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Και μεγάλη, και μεγάλη. Όχι, όχι μικρή. Γιατί μας ακούν έτσι δύο πολύ καλοί φίλοι, οι οποίοι το Σάββατο θα παντρευτούν. Ο Κώστας λοιπόν και η Έλνα, όπου θα φτύσουν και το μικρό του το παιδάκι, το Γιώργο. Να τους ευχηθούμε διονανθόσπαρτο, να ζήσουν και φυσικά να χαίρονται και το μωρό του. Να ζήσουν και να χαίρονται και το μωρό του, φυσικά. Αυτά είναι ωραία γεγονότα. Είναι ωραία. Βεβαίως. Και πρέπει να τους φέρεις και εδώ για να το πούν δυνατά. Παντρευόμαστε. Έχουμε και... ετοιμασίες. Εγώ κουμπάρα αφού είμαι. Α, ετοιμαζόμαστε. Μπάτσελορ, έχουμε σοφάκι. Μπάτσελορ, όχι, δυστυχώς δεν έχουμε. Γιατί δεν πάτε κάτι μπάτσελορ. Δεν γίνεται να δεν, χάνετε αυτά. Δεν προλαβαίναμε. Είχαμε δουλειές. Θα κάνετε το μπάτσελορ μετά το γάμο. Αυτά τι είναι καινούργια. Γιατί όχι, γιατί όχι. Αυτά τα νιάτα δεν σας προλαβαίνω, ρε παιδιά. Σημασία έχει να γίνει. Το πότε δεν παίζει ρόλο. Μάλιστα. Στο πότε μήπως αλλάξουμε τον τόνο. Και θα γίνει ποτέ. Όχι. Α, εντάξει, πολύ ωραία. Γιατί η αυτά ελπίδα, μένουνε. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Ναι, πεθαίνει όμως. Πεθαίνει, Σοφάκη. Δεν πεθαίνει. Πεθαίνει. Μα η λέξη τώρα. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Όχι, όχι. Να μακάβει να έλεγε το απόφθεγμα, η παροιμία, η ελπίδα δεν πεθαίνει. Να την είχαμε. Εντάξει, για εμάς τις γυναίκες, από τη στιγμή που υπάρχει και ένα μωρό, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα γιατί έχουμε ετοιμασίες, όχι τα μαλλιά μας, όχι τα νύχια μας, όχι το νηφικό, όχι να δούμε το ένα, να δούμε τέλος το άλλο. Πάντων, εγώ θεωρώ ότι χρόνος για τον μπάτσελο υπάρχει. Την άποψη δική μου και δεν αλλάζει με τίποτα. Κάτι θα κάνουμε. Μέχρι αύριο έχουμε ακόμα ώρες. Εσείς, Αλέκο, κάνατε μπάτσελο. Μετέχετε. Εκείνα τα χρόνια που παντρεύτηκα εγώ δεν υπήρχε 1821, αυτή η λέξη. Και ναι. Λίγο μετά. Δεν υπήρχε αυτή η λέξη καν στο λεξιλόγιο.
Δεν την ήξερε κανείς. Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις λίγο στα τρία τα μάτς που εστίασα εγώ, εσύ τι βλέπεις. Ναι. Στο Πανιόνιο Σάρις αρχικά. Δεν συμφωνώ. Βεβαίως, απόλυτα, αλλά. Όχι, ότι πεις. Όλα, γιατί να όλα παίζουν. Πιστεύω ότι ο Άρη δεν θα θέλω χάσει. Θέλω να πάρεις θέση όμως. Ναι. Όχι πιστεύω να είμαστε ότι... αόριστοι. Ναι. Εγώ κοίταξε, με κίνδυνο να εκτεθώ ανεπανόρθωτα, ναι. Είπα Πανιόνιος. Πες και εσύ την άποψή. Πιστεύω ότι ο Άρη δεν θα χάσει, θα είναι χ2 το μάτς. Το Πανιόνιο φέτος. Αυτά τα κινεζογαλλικά που με αρρωστεύουν. Χ. Α πούμε χ. Λοιπόν. Όχι α πούμε, λέμε χ. Ο Πανιόνιο δεν είναι η ομάδα η περσινή ούτε η προπέρσινη. Είναι μια ομάδα. Φέτος δείχνει μια ομάδα μέτρια, δεν έκανε ακόμη ένα καλό μάτς εκτός από τον Απόλλωνα, που τον Απόλλωνα δεν τον θεωρώ ότι είναι ομάδα για είναι ομάδα Super League. Θα δώσει αγώνα για να μείνει στην κατηγορία, ναι. Και δύσκολα να μείνει. Το δεύτερο το μάτς ποιο ήτανε? Η Τρίπολη με τον Παναθηναϊκό. Η Τρίπολη με τον Παναθηναϊκό, εκεί συμφωνώ ότι η Τρίπολη δύσκολα ή εύκολα θα κερδίσει. Βλέπουμε 1-0. Καλά, λες και σκορ, τόσο μπροστά είσαι. Ναι, 1-0. Ναι. Και στο τρίτο μάτς, το ντέρμπι. Στο οποίο φυσικά τον Πάκο το συμβαίνει ισοπαλία, έτσι. Αυτό ακριβώς. Και εκεί νομίζω ότι θα λήξει. Μια ισοπαλία. Ναι. Μάλιστα. Με γκολ. Ισοπαλία με γκολ. Ισοπαλία με γκολ. Ο Ολυμπιακός θα εμφανιστεί πιο βελτιωμένος από ότι τα τελευταία λεπτά με την Ίντερ. Γιατί θα έχει, με τη Μίλαν. Γιατί θα έχει και διαφορετική ενδεκάδα. Με παίκτες οι οποίοι έπαιξαν με τον Πάοκ και πήγαν πολύ καλά. Η ΑΕΚ. Έχει ευρώστε φίλε Ολυμπιακός. Ναι, η ΑΕΚ έρχεται από μια καλή εμφάνιση, έστω με τον τρόπο που έγινε με την Μπενφίκα. Μαγική εικόνα το ματς, γιατί είπαμε εικόνα. Στο Μπενφίκα ΑΕΚ, στα πρώτα 30 λεπτά. Στο ΑΕΚ Μπενφίκα, συγγνώμη. Στα πρώτα 30 λεπτά η ΑΕΚ δεν πέρασε τη σέντρα όταν στο ήταν ακριβώς. 11 με 11. Ήταν 0-2 και 10 κλασικές ευκαιρίες, 10 τελικές προσπάθειες ή τη Μπενφίκα. Στη συνέχεια, επειδή το ποδόσφαιρο είναι στιγμές και μια κόκκινη κάρτα άλλαξε όλες τις ισορροπίες, είδαμε μια άλλη ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Όλοι είπαμε πού θα σταματήσει η Μπενφίκα. Έτσι ακριβώς. Είδαμε, θα έχανε το μάτς. Μα θα έχανε το μάτς. Με μια αποβολή και με μια μη πάσα που δεν έκανε ο Κλωναρίδης. Μόλις τη δώσει ο Κλωναρίδης αριστερά του, στην άδεια αιστεία το κάνει κόλλο Μάνταλος και γίνεται 3-2. Πολλές φορές οι Έλληνες. Και μετά ποιο του ακούει, θα μα κουράζανε. Πολλές φορές οι Έλληνες ποδοσφαιριστές, αλλά και αυτοί του ΠΑΟΚ, και ο Πέλκας το κάνει πολλές φορές, δεν δίνουν την πάσα. Το εύκολο, δεν κάνουν το εύκολο. Το προφανές. Το προφανές. Προσπαθούν να βάλουν οι ίδιοι γκολ, είτε για τη δόξα, είτε για εκείνη τη στιγμή κολλάει το κεφάλι, το μυαλό τους. Κάτι που δεν κάνουν στο εξωτερικό. Βλέπεις είναι μπροστά στην ιστία, θα τη γυρίσουν πίσω, θα βάλουν τον γκολ το πιο εύκολο. Θα προτιμήσουν την πιο εύκολη λύση. Στην Ελλάδα ακόμα αυτό ίσως είναι, θέλουν και περισσότερο να αποκτήσουν εμπειρίες από δύσκολα μάτς, από τέτοιες φάσεις. Μάλιστα. Το μάτς το δικό μας της Κυριακής του ΠΑΟΚ με τον Απόλλωνα Σμύρνης λοιπόν. Βλέπεις ότι υπάρχει αναμφίβολα μια εύκολη επικράτηση? Όλοι πιστεύουμε ότι θα είναι ένα εύκολο. Θα είναι ένα εύκολο μάτς, αν και ο Απόλλων είναι η τελευταία ευκαιρία του να αρχίσει να κάνει κάτι. Άλλαξε και προπονητή. Μαντζουράκης. Πήρε το Μαντζουράκη 3-4 προπονητές. Τι ευκαιρία δηλαδή, Αλέκο, να έχει ο Απόλλων Σμύρνης? Ο Μαντζουράκης που αν μπορούσε να πει: δεν εύχομαι καθόλου, πάρτε τους βαθμούς να κάτσουμε στην Αθήνα να ξεκουραστούμε για το επόμενο μάτς. Είχαμε και πριν 2-3 μάτς μία κακή εμπειρία με τον Απόλλωνα εδώ μέσα. Ένα 0-0 νομίζω. 3-4 χρόνια. Όταν ο Τζόβας έκανε 38 τελικές ο Πάο και μπάλα δεν έμπαινε μέσα. Στο ποδόσφαιρο όλα παίζουν. Ο Όσιμ τι είχε πει: μπάλα είναι πόρνη. Όταν αρνείται πεισματικά να μπει μέσα δεν πάει. Πιστεύω ο Πάο με την φόρα που έχει και με ορισμένες αλλαγές που θα γίνουν σίγουρα στην ενδεκάδα θα επικρατήσει εύκολα, να μην πω πανεύκολα. Έτσι ακριβώς. Και εγώ συμφωνώ από ένα over, ένα 3-0 μέσα εκεί θα πει. Συμφωνώ. Μ' αρέσει που λες σκόβε. Το πιέζει πολύ μπροστά. Θα αρέσει τα σκόβε ένα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα διαλυματάκι, να ξεκουραστούμε λίγο, να πιούμε ένα νεράκι και τα λέμε σε λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν. Για να αναφερθούμε τώρα σε αυτό το δεύτερο κομμάτι της βασιλικής εκπομπής μας, σε αυτήν την κωμικοτραγική φιγούρα, ήθελα να πω τα να πούμε τα καλά, που ακούει στο όνομα Γιάννης Μαμουζέλος, ο οποίος βγήκε και έκανε ένα tweet χαρακτηρίζοντας την Μπάτε Μπορίσοφ με τελίτσες, ποια είναι αυτή η ομάδα, το Μπάτε Σκίτι Αλέστε, Σκύλι και τα γνωστά και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, έλεγε ο μεγάλος ποιητής, ο Καβάφης, «Κι αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως τη θέλεις, τούτο τουλάχιστον προσπάθησε. Μην την εξευτελίζεις. Αστείε Μαμουζέλε, κομικέ, κυνηγέ του ΠΑΟΚ, έτσι. Πρέπει λίγο να προσέχεις τα λόγια σου. Πρέπει να προσέχεις γενικότερα, γιατί είναι κρίμα. Έχεις κάνει μια διαδρομή στη ζωή σου, η οποία ήταν όπως πρέπει, σοβαρή ή όχι, εσύ το ξέρεις αυτό. Όμως είναι κρίμα με τα λόγια σου να κυλιδώνεις,
να ψάχνεις να αμαυρώσεις λαμπρές σελίδες όχι μόνο του Παοκτσίδικου Συλλόγου, αλλά γενικότερα του ελληνικού αθλητισμού. Ο ΠΑΟΚ χθες έκανε ένα θρίαμβο κερδίζοντας 1-4. Αναρωτηθείτε όλοι μέσα σας ποιες ομάδες είναι αυτές που πρόσφεραν απλόχερα πέρα από τους βαθμούς την περηφάνεια και την ουσιαστική απόλαυση στους θεατές. Βλέποντας αυτό το τεράστιο αποτέλεσμα, 1-4 κύριοι, ποιες ομάδες ελληνικές κάναν τέτοια αποτελέσματα στο εξωτερικό, σε όλο τον πέρασμα των χρόνων. Αν θα είναι, θα είναι μεμονωμένα τα αποτελέσματα 3-4-5. Παραπάνω δεν είναι σε καμία των περιπτώσεων. Είναι κρίμα, αντί να συμπλέεις με την ομάδα, αντί τουλάχιστον να είσαι αδιάφορος και να μην κριτικάρεις τόσο άσχημα, να παίρνεις να μιλάς για το Σαββίδι, ότι κατέβηκε και κάθισε στον πάγκο, ότι ανέβηκε πάνω και κάθισε στα θεωρία. Δηλαδή, τι να κάνει ο Ιβάνος Σαββίδης, άνθρωπος που έκανε μια τέτοια τεράστια επένδυση και δεν μπορεί να έρθει να βλέπει την ομάδα εντός έδρας, να μην τη βλέπει ούτε και στα εκτός. Δηλαδή, θα μας καθοδηγήσετε τον τρόπο και το μέρος της σκέψης μας και των πράξεών μας, αν είναι δυνατόν. Αυτή είναι η αρχή μόνο. Προσέξτε, σας παρακαλούμε πολύ. Φυλαχτείτε, έχουμε και εμείς τα νότα μας. Φυλαγμένα όπως πρέπει. Κλείνω λοιπόν αυτή την πηγαία αγανάκτησή μου και θέλω να αλλάξουμε τώρα θέμα και να μας πει η Σοφία κάτι σχετικά με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος πριν μας το πει η Σοφία αυτό, θέλω να σας πω το εξής στατιστικό που έχει. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο λοιπόν, ο οποίος κατά την άποψή μου είναι μετά το Μέση ο δεύτερος καλύτερος παίκτης όλων αυτών των εποχών τη σύγχρονη ιστορία του ποδοσφαίρου, έτσι, έχει ένα εκπληκτικό ποσοστό στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τα γκολ του είναι περισσότερα από τις συμμετοχές του. Και μιλάμε για συμμετοχές κοντά στις 450, πώς είναι. Τα γκολ του είναι περισσότερα. Είναι ένα απίστευτο ρεκόρ. Για πες με, Σοφία, τώρα τι έχει κάνει. Λοιπόν, τι γίνεται, και... τι γίνεται με τον Ρονάλντο. Πονοκέφαλο λοιπόν για τον Ρονάλντο, γιατί γνωστό τις τελευταίες ημέρες έτσι κυκλοφορούν κατηγορίες για βιασμό και κινδυνεύει να χάσει χορηγίες, γιατί γνωστό έχει μεγάλους χορηγούς. Ο Ρονάλντο έτσι. Αν είναι και ο Ρονάλντο, ποιος θα κοιμήσει. Πίσω. Αρκετές λοιπόν εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται έχουν έτσι βγάλει κάποιες ανακοινώσεις. Δεν θα αναφέρουμε περισσότερα ονόματα. Ο ίδιος από το προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τα έχει... δεν έχει παραδεχθεί τίποτα. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει κατηγορία στο δικαστήριο της Νεβάδα στην Αμερική από την Κάθριν, η οποία λοιπόν ισχυρίζεται ότι την βίασε ο Ρονάλντο. Εμένα η άποψή μου είναι ότι η Κάθριν είναι μια απατεώνης Αμερικανίδα, γιατί ο Κριστιάνο Ρονάλντο... Πορτογαλίδα είναι. Πορτογαλίδα είναι. Ναι. Είναι μια υπόθεση το 2008. Μάλιστα. Η οποία είχε, όμως συνεχίζεται ακόμα, έτσι. Είχε κλείσει, αλλά τώρα πώς ξαναεμφανίστηκε στα μέσα, κανείς δεν ξέρει και για ποιο λόγο. Βέβαια, το θέμα είναι στην Αμερική. Στην Αμερική, σε αυτά τα θέματα είναι λίγο πιο αυστηροί και δεν τα κλείνουν ποτέ. Ναι, φίλε μου, όμως εμείς επειδή είμαστε, είπαμε, ρεαλιστές και άνθρωποι του σήμερα και βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει στρατιές γυναικών αν ήθελε, έτσι, γνωστό τη σπάση αυτό. Ποια τώρα, κάποια είναι γυναίκα. Δηλαδή, και μια γυναίκα θα έλεγε ότι αυτό, με βίασε ο Ρονάλντο. Δεν νομίζω ότι είναι βιασμός. Λες και ευχαριστώ μετά από το τέλος. Αυτό ακριβώς. Πολλά ευχαριστώ, πιστεύω. Εντάξει, οκ. Okay, γιατί μόνο μια φορά. Τη ζωή σου και πού είσαι και να σε ψάχνουν, και εδώ είμαστε εμείς. Αν θες να κάνεις άλλο βιασμό, μην ψαχνείς κάπου αλλού. Δηλαδή είναι τροπή. Είχε άστατη ζωή, είναι η αλήθεια. Ο Ρονάλντο ή η Κάθριν. Ο Ρονάλντο, εντάξει. Είχε άστατη ζωή. Καλά κάνει και θα έχει ακόμα περισσότερο. Καλά κάνει. Προπονείται. Νομίζω ότι τώρα δουλεύει. Είναι λίγο στην ηλικία του ότι έχει ρεμίσει, έχει οριμάσει. Έχει αλλάξει. Έχει κατασταλάξει. Εμείς είμαστε ένα τίποτα, δεν μπορούμε να κρίνουμε τις συμπεριφορές και τις ζωές του Κριστιάνου Ρονάλντο. Να κάνει ό,τι γουστάρει ο άνθρωπος, μπράβο του. Και να περνάει μαγικά και ονειρεμένα και να απολαύσει όλα όσα έχει μαζέψει, γιατί μετά από 3-4 χρόνια θα κάτσει να ξεκουραστεί και απλά θα ζήσει μια ζωή χαριστάμενη. Επηρεάσει τις χορηγίες που έχει, γιατί είναι μεγάλη χορηγή και πολύ χορηγή πίσω από αυτό το μεγάλο τον παίκτη. Τεράστιος. Ενώ σε αντίθεση με τον Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει υποθεί ποτέ τίποτα για τον Λιονέλ Μέση. Ο άνθρωπος ζει μια ήσυχη ζωή, οικογενειακή, δεν ακούγεται, κλείνεται στον εαυτό του, παίζει με το σκυλάκι του και μας προσφέρει πάντοτε μαγικές στιγμές. Είναι τέτοιο το μοντέλο του. Εντάξει, είναι ο καθένας τι θέλει να παρουσιάσει. Βεβαίως. Ο Ρονάλντο πάντα ήταν ωραίος. Εγώ τον θυμάμαι τότε από το Euro που ήταν ακόμα ωραίος, παιδάκι. Ωραίος έγινε με τα χρήματα. Άμα τον έβλεπες παιδάκι πως ήταν στα 13 και στα 14, σίγουρα. Κυκλοφορούν κάτι φωτογραφίες, θα γελούσες μαζί του. Σίγουρα. Εγώ το θυμάμαι τότε στο Euro με την Εθνική Ελλάδος που έκλαιγε όταν χάσανε και έλεγα, δες το παιδάκι, στεναχωρήθηκε. Το κράτησε το κλάμα αυτό και τώρα. Στεναχωρήθηκε.
Αλλά εντάξει, μετά η εξέλιξή του ήταν ραγδαία. Στο γιο το οποίο, να ξέρει, Σοφία, που κατέκτησε η Ελλάδα και είναι το μεγαλύτερο θαύμα όλων των εποχών. Δηλαδή ο Χρυούμπορ. Ένα μπροστά, και μοναδικό δεν θα υπάρξει άλλο. Αυτά είναι, δεν υπάρχει τέτοιο θαύμα. Οι διεθνείς όλοι τότε, επειδή είχαμε αρκετές σχέσεις με αυτούς φιλικές και κάναμε μαζί διακοπές, όλοι είχαν κλεισμένα εισιτήρια. Μόλις τελείωνε ο πρώτος όμιλος, να φύγουν να πάμε διακοπές. Mm. Και ερχόταν διαδοχικά το αποτέλεσμα το ένα μετά το άλλο και φτάσαμε σε αυτό το ανεπανάληπτο όνειρο. Νομίζω και κάποιο παίκτη τότε παντρευόταν. Είχε προγραμματίσει τον γάμο. Ναι. Το θυμάμαι και εγώ. Ποιος ήταν. Γιατί κάναμε το εξής ανεπανάληπτο. Το Euro της Πορτογαλίας κάναμε το εξής φοβερό. Κερδίσαμε δύο φορές την Πορτογαλία. Δύο φορές. Είναι απίστευτο μέσα στο σπίτι της. Έτσι και στον πρώτο αγώνα με τα δύο γκολ τότε με του Καραγκούνη και το πέναλτι ανατράπηκε ο Σιταρίδης και το χτύπησε. Στο άλλο το δεύτερο, το 2-0. Ο Μπασινάς, μπράβο. Σε δοκίμασα, είσαι τόσο καλό. Για να δούμε λοιπόν με γιούρο τι, σε πάω λίγο εκεί, να δω τις γνώσεις σου. Στο δεύτερο το μάτς λοιπόν παίξαμε την Ισπανία. Ναι. Θέλω να μου πεις ποιο έβαλε τον γκολ της Ελλάδος. Ο Χριστές. Από πάσα του. Τσάρτα, του μεγάλου του Τσάρτα. Του μεγάλου, του μαέστρου του ποδοσφαίρου. Του μαέστρου του Τσάρτα. Και όχι μόνο του ποδοσφαίρου. Γενικά μαέστρο. Γενικά είναι ένα απίστευτο παιδί. Ένα αδαμάτινο χαρακτήρα Βασίλης ο Τσιάρτας. Χάρισε μαγικές στιγμές σε όλους σε εμάς τους φιλάθλους, τους εραστές της στρογγυλής θεάς. Και να τη ερώτηση λοιπόν η κομβική για το Euro, να δώσει τι κατάσταση είσαι. Έτσι, ο Ζαγοράκης, ο αρχηγός Εθνικής Ελλάδος και κορυφαίος παίκτης εκείνη την εποχή βγήκε. Και φίλος. Και φίλος σας, βεβαίως, έτσι, και κορυφαίος ποδοσφαιριστής. Είχε κάνει την καλύτερη ενέργεια κατ' εμέ της καριέρας του στο μάτς με τη Γαλλία. Όταν η μπάλα βρισκόταν πάνω στη γραμμή, σαν δεξιό εξτρέμ, κάτι εικόνα στο μυαλό σας, τσίμπησε την μπάλα πάνω από κάποιον αμυντικό, έφτασε έξω από τη μεγάλη περιοχή, κοίταξε και έκανε μία σέντρα στο χώρο, όπου ήρθε ο Χαριστέας και έστειλε την μπάλα με κεφαλιά στα δίχτυα. Θέλω να μου πεις σε ποιον έκανε την τρίπλα ο Ζαγοράκης. Θέλω πιο δύσκολα. Για να σε ακούσω. Λιζαραζού. Μπράβο, μπράβο. Λιζαραζού. Ναι. Και τερματοφύλακα της Γαλλίας. Έχει πλάκα να μην ξέρεις αυτό. Ξέρεις το Λιζαραζού και δεν ξέρεις το τερματοφύλακα. Μπαρτέζ. Μπράβο. Γιατί φοβήθηκες να το πεις. Είσαι σε δίλημα. Όχι, κάτι σκεφτόμουν. Κάτι άλλο. Είσαι συγκεντρωμένος απολύτως. Κάτι άλλο. Είσαι απολύτως συγκεντρωμένος. Να το πει αδερφάκι μου. Αυτά τα μάτια της Εθνικής νομίζω ότι η γενιά μας, οι γενιές αυτές θα τα θυμούνται για πολλά χρόνια ακόμα. Και θα θυμούνται και λεπτομέρειες. Στους αιώνες των αιώνων. Και θα θυμούνται και το σκόρερ. Όσοι τα παρακολούθησαν, τα είδαν ξανά σε βιντεάκια, τα είδαν 10 φορές, 20 φορές, 30 φορές. Δύσκολο να ξεχάσουν το σκόρερ, δύσκολο να ξεχάσουν τους παίχτες. Δεν ξεχνιέται αυτός ο άθλος εύκολα. Πρέπει να γίνει κάτι πιο δυνατό, πιο μεγάλο. Μαγικές στιγμές. Και τώρα είδα χθες στην τηλεόραση ότι ο σκόρερ της Εθνικής τότε, ο Άγγελος Χαριστέας, ο οποίος έκανε μια αξιόλογη καριέρα, ξεκινώντας από τον Άρη, πηγαίνοντας δανεικός στον Αθηναϊκό. Αν θυμάσαι, μαζί με ποιον πήγε δανεικός ο Χαριστέας, αυτή είναι η ερώτηση δύσκολη, στον Αθηναϊκό από τον Άρη. Αυτός ο παίκτης μετά γύρισε στον ΠΑΟΚ. Έκανε μεταγραφή από τον Άρη στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή πήγε ο Χαριστέας και αυτός που ψάχνουμε. Ποιος είναι, ξέρεις? Οικονομίδης. Όχι. Δεν είχε καμία σχέση. Ναι. Όχι, Δεκαράκι. Με άριστη τεχνική κατάρτιση και από τον ΠΑΟΚ πήγε στον Παναθηναϊκό. Εποχή Γούμενου. Θεοδωρίδης. Ωραίο. Θυμάσαι. Ωραίος παίκτης. Όχι πολύ καλά γιατί. Έζησε στο εξωτερικό παρελθόν. Όχι, δεν ήμουν στο εξωτερικό εκείνη την εποχή, αλλά δεν παρακολουθούσα λόγω δουλειάς τόσο πολύ το ποδόσφαιρο. Αλέκο, επειδή είσαι ένας από τους φανατικότερους φιλάθλους του ΠΑΟΚ και τον ακολουθείς και στα μέσα και στα έξω. Θέλω να μας πεις έτσι μια ωραία ιστορία από ένα ταξιδάκι που πήγατε, που περάσατε ωραία. Τόσες και τόσες εκδρομές έχεις κάνει με την ομάδα. Ποιος έχει μείνει έτσι αναξίτηλα χαραγμένο στη μνήμη σου? Στην εποχή του Ζαγοράκη, εκείνη τα χρυσά τα χρόνια. Εποχή χρυσά του κατά Ζαγοράκη. Την εποχή του Περικλέως, κάτι τέτοιο ανάλογο. Ναι, εποχή χρυσά Ζαγοράκη. Πιστεύω, είναι τώρα του ΠΑΟΚ. Ναι, είναι τώρα. Για σένα τα χρυσά τότε χρόνια. Τότε χρυσά χρόνια γιατί η ομάδα ήταν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Και σε μεταβατική περίοδο. Ναι, μεταβατική περίοδο. Τα λεφτά δεν υπήρχαν, αλλά υπήρχε μία ομάδα γύρω από το Ζαγοράκη, η οποία είχε πολύ όρεξη και για δουλειά, αλλά και να φανταστώ όραμα. Ότι δουλεύαν όλοι με απόλυτη ανιδιοτέλεια. Ανιδιοτέλεια. Όλο το συμβούλιο ήταν άτομα σαν και εμάς, άτομα καθημερινά. Και πες με μερικούς παίκτες από το Ρόστερ τότε. Τότε Μουσλίμοβιτς, Λίνο και αυτοί. Είχε μια μεγάλη Ίβιτς. Φουρνιά, Ίβιτς, Μουσλίμοβιτς όπως είπες, Λίνο, Γκαρσία, Κοντρέρας, παίκτες που και τώρα αν ήταν, πάλι είχαν θέσει στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Παράδειγμα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένας Κοντρέρας.
Ναι. Στον ΠΑΟΚ. Βέβαια, γιατί άμα κάνουμε το. Ναι. Στο παράδειγμα, δεν υπάρχει ένα Σίβιτς. Στη θέση του Χατσερίδη, ναι. Αν είχαμε ένα κοντεβέβαια ηλικιακά πάντα ανάλογα, ναι. Θα ήμασταν δύο σκάλες ακόμα δεν πάνω. Υπάρχει ένα Σίβιτς που έβγαζε από το κέντρο, έβγαζε 10 γκολ. Βέβαια. Χρόνια, από το κέντρο τώρα δεν παίρνουμε. Σωστά εστιάζει στο Βλάντο, ναι. Τον Ίβιτς. Δεν υπάρχει ένα Γκαρσία. Εντάξει, εγώ εδώ έχω κάποιες, ναι, διαφωνίες. Κάποιες... Είμαι ερετικός συγκεκριμένα. Ένας Βιερίνια στα πλάγια στην ένας επίθεση. Ένας Βιερίνια ο οποίος, γιατί είπαμε εμείς κρίνουμε τους πάντες, ναι. Με βάση τα συμβόλαιά τους, ναι. Και την προσφορά τους. Δηλαδή εγώ το δεν θεωρώ τσάμπα, ότι το αριστερό back του ΠΑΟΚ, έτσι ο Αντζελίνο Βιερίνια τον αποκτήθηκε για αυτόν τον χώρο. Όχι. Για αριστερό back. Πρέπει να παίξει μπροστά. Σωστά. Έτσι, αυτή ήταν η φυσική του θέση και γι' αυτό τον πήραμε. Ο φύση και θέση αρχηγός. Ο Λίνο. Παίχτησα τον Λίνο, εγώ κάποια στιγμή συζητούσα και με το Ζήση, το Βρίζα, όταν ήταν πρόεδρος, τον έλεγα, από τους παίχτες που πήρατε ή που έχει δει ή έστω που δούλεψες μαζί σαν ποδοσφαιριστής, ποιον θαυμάζεις ή θεωρείς πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή. Και περίμενα να μου πει άλλο όνομα. Mm. Και μου λέει ο Λίνο. Ο οποίος ήταν και εκπληκτικός επαγγελματίας. Ματίας. Και επειδή είχα σχέσεις και με το Σάντος και με το Ροζάριο, το βοηθό του, περισσότερο και με το Ροζάριο, γιατί ερχόταν και στη Χαλκιδική, τον φιλοξενούσα και όλα αυτά, μου έλεγε πράγματα ότι στην καριέρα του σαν προπονητής, σαν ποδοσφαιριστής, δεν έχει δει ποδοσφαιριστή σαν το Λίνο να έχει αυτή τη σέντρα. Είχε γλυκιά ξεβαφιά θα την έλεγες. Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Ήταν ακριβώς και για τους αντιπάλους. Δηλαδή, για και αντίπαλος να την έβρισκε την μπάλα, την κάφωνε μέσα. Αυτό ήταν μια σέντρα μπράβο, για όλους που λέμε. Όχι αυτές οι καμινάδες που βλέπουμε μερικούς ποδοσφαιριστές επαγγελματίες σήμερα να χτυπάνε κόβνα, η μπάλα να ανεβαίνει στο Θεό και να περιμένουμε κανένα πεντάλεπτο να κατέβει κάτω. Και στεναχωρήθηκα γιατί θα άλλοι μπορούσε... δύο ποδοσφαιριστές με εκπληκτικές σέντρες στον ΠΑΟΚ, να ξέρεις, ήταν οι αδελφοί Μπομπόκη. Και ναι. Ο Στέφανος και ο Βασίλης. Ναι. Δεν το σπρόλαβα πολύ. Δεν το θυμάμαι. Εκπληκτικές σέντρες. Πάρα πολύ, αλλά ήταν πολύ καλοί παίκτες. Και λυπήθηκα που ήθελε ο Λίνο να παίξει ακόμα μια χρονιά στον ΠΑΟΚ και εντάξει, δεν τον ανανέωσα. Αυτά συμβαίνουν. Το συμβόλαιο. Το ποδόσφαιρο είναι σκληρό, ναι, είναι σκληρό. Σαν τη ζωή. Σωστά. Και ήρθε ο Ράτς που ήταν ένας πάρα πολύ καλός παίκτης που είχε και αυτός πολύ καλή σέντρα. Ναι, λιγότερα στοιχεία από το Λίνο. Σε καμία εννοεί. Περίπτωση. Ανώμια πράγματα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις πατάτες τηγανιτές με τον Μπονφιλέ. Όχι. Τότε θέλω να μου πεις, να πάμε τη συζήτηση εδώ στα αριστερά μπακ, να εστιάσουμε λίγο και να συνεχίσουμε εκεί. Θέλω να μου πεις ένα αριστερό μπακ που έπαιξε στον ΠΑΟΚ με ξεχωριστή επιτυχία, ξένος κι αυτός. Για πες μου, αρκετά χρόνια. Και μετά πήγε στον Παναθηναϊκό. Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ο Περουβιανός. Ο Πέρσι Ολιβάρης. Πέρσι Ολιβάρης. Πεκτούρα. Πεκτούρα. Πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός. Και επειδή συνεχίζουμε την συζήτηση, ναι, σχετικά με τα αριστερά μπακ. Πέρα από τον Κώστα τον Ιωσήφιδη, ο οποίος έκανε μια τεράστια διαδρομή, τι να πει κανείς, και να θυμάστε λίγο για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι, είναι ο τελευταίος που σήκωσε και το πρωτάθλημα. Έτσι, ο Κώστας ο Ιωσήφιδης. Πολλά χρόνια καριέρα στον ΠΑΟΚ, μόνο στον ΠΑΟΚ και παραμένει ακόμα στον ΠΑΟΚ, εργάζεται για τον ΠΑΟΚ. Η οικογένειά του πάντοτε παρακολουθεί όλα τα μάτς του ΠΑΟΚ, δεν λείπει. Και θέλω να πει ένα αριστερό μπακ Έλληνα που κατά την άποψή μου είχε την καλύτερη τεχνική κατάρτιση από όλους. Στη θέση αυτή. Στον ΠΑΟΚ πάντα. Ναι, για τον ΠΑΟΚ αριστερό μπακ. Δεν μπορώ να θυμίσω. Εγώ λέω ότι είναι ο Δημήτρης ο Καπετανόπουλος, τον οποίο τον απέκτησε ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 92 από τον Παναργιακό. Ναι. Έπαιζε εκεί δεκάρι και ήρθε στον ΠΑΟΚ, κράτησε τη θέση του αριστερού μπακ, την ανέβασε σε άλλα επίπεδα με την έννοια ότι δεν έκανε φάουλ ποτέ, ξέρεις. Ήταν δαντέλα. Και έβγαλε λίγα γκολ, αλλά πολύ όμορφα. Δεν έβαζε γκολ. Ένα-δύο πρέπει να έβγαλε, θυμάμαι. Ένα αλλά goal, ήταν χαρισματικό στις επαφές τους με τις μπάλα και ήταν από αυτούς τους οποίους φεύγει, ναι, κόσμο στο γήπεδο. Δηλαδή τον κοιτάς και θέλεις να τον ξαναδείς. Ναι. Έκανε μετά, δεν έκανε την καριέρα, ναι, αλλά στην ομάδα έμεινε 5,5 χρόνια. Νομίζω τώρα είναι στην του αείμνης του Θωμά Βουλινού. Είναι σε Χαλκιδική. Ζημώνυμα στη Λάρισα. Λάρισα είναι. Στη Λάρισα, ναι. Είχε τότε και τη μεγάλη περιπέτεια της υγείας με το παιδάκι, το οποίο ευτυχώς συστέθηκε με απόλυτη επιτυχία. Είχαμε πολύ λίγες πιθανότητες. Δόξα τω Θεώ, όλα έχουν πάει καλά. Έτσι. Και να πούμε λίγο τώρα, αφού κάναμε μια γλυκιά αναδρομή στα αριστερά μπακ και γενικότερα στην ιστορία του ΠΑΟΚ, με την αγαπημένη μας Γκολμπέτ, για να επιστρέψουμε και εκεί, με τις ασύγκριτες αποδόσεις της, η οποία έχουμε τώρα το Σάββατο, έχουμε και Ιταλία, έχουμε Αγγλία, έχουμε Γερμανία. Είναι το χαμός. Όταν κάποιος, είπαμε, έχει κάποιο πρόβλημα, επειδή αυτό θέλω να το εστιάσουμε και να το εμπεδώσουν οι ακροατές. Παίρνει τηλέφωνο ανά πάσα ώρα και στιγμή, είστε εκεί, Σοφία, για πείτε μου λίγο. Ανά πάσα ώρα και στιγμή παίρνει. Έχω εγώ πρόβλημα. Έχεις εσύ πρόβλημα. Χάλασε σε λίγο. Πάω να βάλω κάτι και δεν μπαίνει τι το στίγμα, δεν το περνάει. Τι κάνω. Πετάω το κινητό στο κεφάλι κανενός. Όχι, γιατί, κρίμα το κινητό. Τι κάνω οπότε. Λοιπόν, μπαίνει στη σελίδα.
Με το που μπαίνουμε στη σελίδα της Goldbet, εμείς τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε συνδεμένοι από κινητό βέβαια, αλλά το ίδιο είναι και από υπολογιστή. Στο κάτω μέρος της οθόνης αναγράφει σε πορτοκαλί πλαίσιο, συνομιλήστε μαζί μας. Τι είναι αυτό? Είναι το live chat. Πατάτε, γράφετε το μήνυμά σας, γράφετε ό,τι θέλετε. Μπορεί απλά να γράψεις και να τι κάνεις. Ανθρώπινο είναι. Θα σας απαντάνε τα παιδιά εκεί. Είναι ευγενική. Δηλαδή είναι και μειοχαλαρωτικό μπορεί να δουλέψει. Μπορεί, βρε παιδί μου, μπορεί να νιώθεις μοναξιές και να θες να μιλήσεις. Καλά, μην το κάνεις αυτό γιατί θα πάμε πολύ μοναξιές. Όχι. Ναι, θα σε εξυπηρετούν. Γιατί θα αρχίσουν να ακούνε στράτο και νησί ο άνθρωπος και λιγάς, ο μοναχός ο άνθρωπος και θα έχουμε άλλα πράγματα. Σε 24 ώρες για οποιοδήποτε πρόβλημα έχετε στο λογαριασμό σας με κάποιο παιχνίδι, μπορεί κάποιο παιχνίδι να αναβλήθηκε. Εσύ όμως δεν το ξέρεις. Και φυσικά μπορεί να παίξει οτιδήποτε. Μπορεί να μπει μέσα να παίξει καζίνο, να παίξει ρουλέτες, να παίξει blackjack. Θέλω να ρωτήσουμε εδώ τον ειδικό έτσι που ξέρει. Λοιπόν, εγώ τώρα δεν ξέρω πολλά από καζίνο. Και να μην μάθει ποτέ. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Μπαίνω στην Goldbet, μπαίνω στον καζίνο και το πρώτο πράγμα που μου αναγράφει σε κόκκινο πλαίσιο είναι: τώρα παίζεται, λέει, υπό την δικαιοδοσία τη Μάλτα και του κανονισμού τη αρχή τυχερών παιχνιδιών τη Μάλτα. Ναι. Η Goldbet είναι μια αξιόπιστη εταιρεία, έτσι. Αναμφίβολα. Άρα, αξιόπιστος είναι και ο τρόπος που χρησιμοποιεί λοιπόν και τα καζινικά της παιχνίδια. Όχι, απλά να μην τα λέω εγώ, να μας τα επιβεβαιώσει και ο άνθρωπος από εδώ πέρα. Μην νομίζουν ότι λέμε σήμερα. Με βάση νομιμότητα, βλέπεις τις βουλέτες. Οι στοιχηματικές που έχουν άδεια και οι μεγάλες στοιχηματικές όπως είναι η Goldbet, φυσικά όλα τα παιχνίδια είναι και νόμιμα, αλλά και υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Δηλαδή αυτό που γίνεται είναι αυτό που γίνεται και στα καζίνο στην Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχουν άτομα ελεκτές από τα υπουργεία των χωρών που πήραν τις άδειες που ελέγχουν. Γιατί παίρνουν και τα ποσοστά τους, παίρνουν και το φόρο. Δηλαδή αν κάνει κάτι η Goldbet ή οποιαδήποτε στοιχηματική εταιρεία είναι σαν να το κάνει το ίδιο το κράτος. Α, τέλεια, πολύ ωραία το εξήγησε αυτό. Πάρα πολύ ωραία το εξήγησε. Όπως εδώ λένε πολλές φορές για τα καζίνο. Τα καζίνο όλα είναι κράτος. Έχουν 30%, έχουν 25%. Δηλαδή, πας έπειτα να τα βάλεις με το κράτος. Δεν γίνεται αυτό. Είναι νόμιμο, σίγουρο και μπορεί καλό είναι να μην παίζει κάποιος. Αλλά όταν παίζει, να ξέρει ότι αυτό που κάνει είναι στα πλαίσια μόνο της τύχης. Έτσι. Δηλαδή, έχεις τύχη, θα κερδίσεις. Απλά πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι τεχνικά τα παιχνίδια στα καζίνο. Έτσι. Δεν, να πεις ξέρω από καζίνο, ξέρω από ρουλέτα, ξέρω από blackjack. Είναι κανεί η τύχη, δεν ξέρει. Η τύχη. Είναι τα παιχνίδια, το λέει και ο νόμος, είναι καθαρά τυχερά. Όχι τεχνικά. Όταν κάποιος πάει να κάνει το παιχνίδι τεχνικό, αποβάλλεται και από το καζίνο. Και με αυτή την τέλεια διδασκαλία από τον κορυφαίο, το μέτρο του είδους, τον Αλέκο, θα κλείσουμε για σήμερα αφού δώσουμε τα χαιρετίσματά μας στο γυναικείο πληθυσμό, στον ανδρικό και σε όλους τους ακροατές γενικότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλή συνέχεια με τον Ζαγόρα μας. Καλό μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε. Και εδώ τη Δευτέρα. Με το Σταύρο τη Δευτέρα. Έχει να μας πει πέρασαμε πολλά. Περάσαμε πολύ καλά. Ναι. Περιμένουμε το Σταύρο. Ευχαριστούμε που μας θυμίσατε, κύριε Αλέκο. Φιλιά. Γεια σας.